Σας καλωσορίζουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από τα δύο δύσκολα χρόνια με τον COVID μπορούμε να ξανακάνουμε αυτή τη συνάντηση. Μετά την πρώτη χρονιά της θητείας μας, από όσο θυμόσαστε, πάλι είχαμε δώσει μια συνέντευξη και είχαμε παρουσιάσει στους πολίτες του τόπου μας τι ακριβώς κάνει αυτή η παράταξη με πηξίδα τον πολίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα δύο επόμενα χρόνια δεν μπορέσαμε και γι' αυτό σήμερα είπαμε να ξαναμπούμε σε αυτό το δρόμο που είχαμε ανοίξει την πρώτη χρονιά της θητείας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν ξεκινήσουμε την τοποθέτησή μας για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τη δράση μας σαν παράταξη τα τρία αυτά χρόνια, θα θέλαμε σήμερα με μεγάλη χαρά και με μεγάλη συγκίνηση να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που για μας είναι πολύ σημαντικός, είναι ξεχωριστός, είναι ιδιαίτερος και που η παρουσία του στο ψηφοδέλτιό μας από την πρώτη στιγμή ήταν μεγάλη, μεγάλη τιμή. Θέλουμε να τιμήσουμε τον Ξενοφόντα σήμερα, να τον ευχαριστήσουμε που ήταν συνοδοιπόρος μας αυτά τα χρόνια, που έδωσε αξία στην παράταξή μας από την αξία του, που έδωσε κύρος και δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λόγια για να πούμε πόσο σημαντική είναι η προσφορά του Ξενοφόντα όχι στην παράταξη, αλλά συνολικά στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Και να πούμε ότι δεν το ξέρει κιόλας. Και να πούμε ότι δεν το ξέρει. Μα τον είδαμε. Και οι περισσότεροι από εσάς. Και οι περισσότεροι από εσάς τον ξέρετε, γιατί πάρα πολλές φορές με κείμενά του έχει τοποθετηθεί και τοποθετείται κέρια και ουσιαστικά σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. Και την ιδιαίτερη αγάπη του το Πλωμάρι, αλλά και γενικότερα το Δήμο της Μυτιλήνης, αλλά και το νησί μας. Θέλω να δώσω το λόγο στον Δημήτρη, που είναι το νεότερο μέλος της παράταξης μας, του συνδυασμού μας και ο νεότερος δημοτικός μας σύμβουλος, που κατάγεται από το Πλωμάρι, να πει δύο λόγια για τον Ξενοφόντα. Είπες ήδη αρκετά. Για μας και για μένα ιδιαίτερα αποτελούσε πάντα πρότυπο από όταν το γνώρισα, όταν επέστρεψε στο Πλωμάρι. Η προσφορά του στον πολιτισμό της Λέσβου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα η Λέσχη Βενιαμίνο Λέσβιος. Όσα και να πούμε θα είναι λίγα, γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για να μιλήσουμε για την προσφορά του. Θα πω ενδεικτικά κάποια πράγματα. Βοήθησε πάρα πολύ στο να αναγεννηθεί και να γίνει ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού η Λέσχη Πλωμαρίου Βενιαμίνο Λέσβιος. Με πλούσια δράση στον πολιτισμό. Γίναν πάρα πολλές εκδηλώσεις σε αυτό το χώρο που προηγουμένως δεν υπήρχε και δεν ήταν τόσο ανοιχτός όσο θα θέλαμε. Και ο ίδιος συνέβαλε σε αυτό. Συνέβαλε επίσης στην έκδοση της χειρόγραφης φυσικής του Βενιαμίν του Λέσβιου, στο Λεύκομα για τα 100 χρόνια της Ελευθερίας της Λέσβου. Επίσης, στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης της βιβλιοθήκης, μια πολύ πλούσια βιβλιοθήκη με πολύ σπάνια βιβλία που δυστυχώς κινδυνεύαν και με την ψηφιοποίηση κατάφερε η Λέσχη να τα διασώσει. Επίσης, με τις γνώσεις του και τις προσπάθειές του βοήθησε και στο να ανακαινιστεί ο χώρος που είχε κτηριακό πρόβλημα. Και ουσιαστικά με όλα αυτά κατάφερε να αναγεννήσει και να διατηρήσει τη Λέσχη μέχρι σήμερα. Ένας χώρος δηλαδή που ήταν σαν να μην υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Και επίσης έχει εκδώσει προσωπικά 10 βιβλία, έχουν δημοσιευτεί διηγήματά του πάνω από 100. Έχει μια πλούσια αντιδικτατορική δράση, μαχόμενος δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη και όπως είπα, όσα και να πούμε, δεν φτάνει αυτή η σημερινή εκδήλωση. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι συνοδοιπόρος μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Δημήτρη, θέλω να το δώσεις εσύ ένα μικρό βιβλίο έτσι για να μας θυμάσαι ξενοφόντα. Θα το δώσεις εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ήξερα για αυτή την πρωτοβουλία. Εξόχως στην Μυτική. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έκανα, ειλικρινά δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που πίστευα ακόμα όταν ήμουν φοιτητής. Δηλαδή κάποιοι παλιότεροι, ας πούμε, ο Βασίλης ο Τεντόπας ή ο στρατής, ο Μπαλάς, ας πούμε, ξέρουν. Δεν έκανα κάτι το οποίο ήταν έξω από τις επιδιώξεις μου και τις επιθυμίες μου. Απλώς μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια κατάσταση όχι καλή ψυχολογική, επειδή βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα στο οποίο πιστεύω και το οποίο αγωνίζομαι ή όσο μπορώ να σας πω, δεν βρίσκεται στο δρόμο που θα ήθελα να βρίσκεται. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Και ελπίζω να μπορέσω να σας ξαναβοηθήσω όσο μπορώ. Εννοείται. Κύριε, ναι. Ξεχάσουμε κάτι όμως πολύ σημαντικό. Βεβαίως, στρατή. Επειδή είναι συνέντευξη και από κάτι είναι δημοσιογράφος. Βεβαίως. Ο συνοφόντας ο Μαυραγάνης, αυτός που μαχόμενος δημοσιογράφος σε όλη τη ζωή του, ήταν και μαχόμενος δικηγόρος στήριγμα των διοκόμενων δημοσιογράφων. Έτσι. Και αυτό που είσαι. Όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ήταν ο δικηγόρος που ήταν μέσα στους συντακτών. Γι' αυτό λέμε, δεν ξέρουμε για ποιον να του πρωτοπούμε ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από αυτή την όμορφη στιγμή θα περάσουμε και τη συγκινητική για όλους μας, θα περάσουμε σε λίγο πιο πεζά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δράση μας. 3 χρόνια λοιπόν συμμετοχής, ενεργούς συμμετοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης. Απ' την αρχή, αγαπητοί φίλοι, δηλώσαμε πως θα είμαστε ενεργοί σε κάθε γεγονός που αφορά την τοπική κοινωνία, γιατί η πηξίδα μας ήταν οι πολίτες της Λέσβου. Όλα αυτά τα χρόνια σταθήκαμε συγκρουσιακά απέναντι σε λογικές και πρακτικές που έθεταν σε κίνδυνο το μέλλον του τόπου μας. Σταθήκαμε κριτικά απέναντι σε ενέργειες ή απουσίες ενεργειών που απαξίωναν ή καθυστερούσαν την εξέλιξη σε βάρος της ποιότητας ζωής στον τόπο μας, αλλά σταθήκαμε και επικοδομητικά, όπου ο λόγος μας και η παρουσία μας εκτιμούσαμε πως θα μπορούσε να προσφέρει στους πολίτες αυτού του τόπου με τη διαμόρφωση μιας άλλης πολιτικής εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Τα 3 αυτά χρόνια, με 112 τον αριθμό παρεμβάσεις μας, δελτία τύπου και ερωτήσεις και θέματα που βάζαμε και στην κοινωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτό για το οποίο οι πολίτες της Λέσβου, της Μυτιλήνης, μας έστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας τίμησαν με την ψήφο τους. Για μας κάποια πράγματα ήταν πολύ σημαντικά και από την αρχή της θητείας μας, με πολύ συνέπεια και σαφήνεια, βάλαμε αυτά τα ζητήματα. Βάλαμε από την αρχή, από τον Σεπτέμβριο του 19, τον Οκτώβριο του 19, πολύ έντονα, ζητήματα που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο ο νεοσύστατος Δήμος, ο προερχόμενος από διάσπαση, έπρεπε να συγκροτήσει τα όργανά του. Έπρεπε να ακολουθήσει τις νομικές επιταγές για τα ζητήματα, σας θυμίζω, για τα ζητήματα της ΑΔΕΛ, για τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του νομικού προσώπου της αλληλεγγύης, για το αν η ΔΕΙΑΛ έπρεπε να διασπαστεί ή να συνεχίσει ενιαία, για το τι κίνδυνοι προέκυπταν από αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή, με μια υπεροψία, αντιμετώπισε αυτή την επισήμανσή μας, αυτή τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε να γίνουν τα πράγματα σωστά, με αποτέλεσμα πολλές φορές να καθυστερήσει η εξέλιξη των πραγμάτων, να γίνουν λάθη, να πάρθουν λάθος αποφάσεις που δεν ήταν κάτι θεωρητικό αλλά ήταν κάτι ουσιαστικό, γιατί αυτές οι λάθος αποφάσεις, σας θυμίζουμε,
ότι οδήγησαν στην διάλυση της Αδέλ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα για την περιουσία της, κάτι για το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει καθαρό πώς θα εξελιχθεί. Σας θυμίζουμε ότι άφησαν τους εργαζόμενους του νομικού προσώπου αλληλεγγύης απλήρωτους τα Χριστούγεννα του 19 προς το 20. Στηρίξαμε από την αρχή τις κοινότητες, πιστεύοντας και υπηρετώντας ακράδαντα αυτή την πίστη μας, ως οι κοινότητες έπρεπε να λειτουργήσουν με βάση τον νόμο και όσα πρόβλεπε ο νόμος Κλεισθένη. Κάτι που αμέσως από τον Αύγουστο του 19 η Νέα Δημοκρατία άλλαξε, κατήργησε, ξαναρίχνοντας τις κοινότητες στην ίδια τη μιζέρια, μετατρέποντας τους προέδρους των κοινοτήτων σε παρακαλετές, σε ζήτουλες, σε ανθρώπους που έτρεχαν πίσω από τους αντιδημάρχους όλα αυτά τα 3 χρόνια για να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνταν. Ζητήσαμε από τον κύριο Κίτελη από την αρχή να δεσμευτεί ότι θα δώσει όσο πρόβλεπε ο νόμος Κλεισθένη, άσχετα με το ότι ο νόμος είχε αλλάξει. Κάτι που ζητούσαν και που ζητούσε και το δίκτυο κοινοτήτων. Ότι θα δώσει πόρους και δικαιώματα στις κοινότητες να χειρίζονται αυτά που τους αφορούν. Να μπορούν οι πρόεδροι με αξιοπρέπεια να διεκπεραιώνουν όσο αφορούν τον τόπο τους και την κοινωνία τους. Ξέρετε πολύ καλά πως δεν έγινε δεκτό. Από τον πρώτο χρόνο επισκεφτήκαμε πάρα πολλά χωριά του Δήμου μας. Επισκεφτήκαμε το Πλωμάρι, θέσαμε ζητήματα το Μεγαλοχώρι, το Νεοχώρι, τον Τρίγωνα, την Πλαγιά, τον Παπάδο, τη Θερμή, τα Πάμφυλα, τη Μόρια. Δεν ξέρω αν ξεχνάω τα κάποιο Λουτρά. Άλλο χωριό. Λουτρά. Τα Λουτρά, ναι, εντάξει, από τα πρώτα. Βάλαμε από την αρχή τα ζητήματα της Πύλης, βάλαμε το ζήτημα για το φράγμα του Σεδούντα, για το Μιχαλέλιο εμείς το ζήτημα το βάλαμε από πολύ νωρίς, από τις 9 Δεκάτου του 19, βάλαμε το ζήτημα του Μιχαλέλιου, γιατί τα προβλήματα δεν γεννήθηκαν ξαφνικά, δεν τα ανακάλυψαν, δεν ανακαλύφθηκαν τώρα, τώρα κορυφώθηκαν και πια ξεχύλισαν. Από τότε υπήρχαν τα προβλήματα. Βάλαμε πολύ νωρίς τα ζητήματα με τις αποζημιώσεις για τα βράχια, αυτά που βλέπετε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και που τα ξαναβάλαμε με πάρα πολύ ένταση και το τελευταίο διάστημα. Το ζήτημα με τα σεισμόπληκτα σχολεία. Βάλαμε ζητήματα που αφορούσαν το αγροτικό δίκτυο, ήταν από τα πρώτα ζητήματα που βάλαμε, την αντικεραυνική θωράκιση των σχολείων, για το οποίο ήρθε μετά από 3 χρόνια ο κύριος Κίτελης να δηλώσει ότι επιτέλους θωρακίζονται τα σχολεία. Ελάχιστα από αυτά, 4-5 από αυτά, και μένουν πάρα πολλά, πάνω από 30 σχολεία, ακόμα και αυτά που έχουν σήμερα λεξικέραυνα και δεν είναι συντηρημένα, δεν υπάρχει πρόβλεψη μέχρι στιγμής για να συντηρηθούν ώστε να επαναλειτουργήσουν. Ζητήματα που μας έθεταν τα χωριά, όπως το δίκτυο, όπως οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΛ, που ήταν πάρα πολύ σημαντικά για τα χωριά, όπως βλέπω εδώ, έτσι παραδείγματα αναφέρω, ο βιολογικός της γέρας που έχει γίνει γόρδιος δεσμός, οι αντικαταστάσεις δικτύου με αμίαντο που υπήρχαν σε πάρα πολλές περιοχές, το έργο αναζωογόνησης του τόπου, όπως ας πούμε οι παιδικές χαρές και οι χώροι αναψυχής. Σας θυμίζω το έργο της παραλίας της Θερμής, που δυστυχώς, όπως θα μάθετε πολύ σύντομα, μάλλον θα το μάθατε, αυτή τη στιγμή ο εργολάβος το εγκατέλειψε και μάλλον θα πληρώσουμε και εκεί θετικές ζημίες. Παιδικές χαρές που από τα 42... τις 42 παιδικές χαρές που έπρεπε να έχουν τα χωριά μας με την, με την πιστοποίηση και την συντήρηση και επαναλειτουργία των υφιστάμενων, αλλά και με την δημιουργία νέων παιδικών χαρών αυτή τη στιγμή και μετά την απένταξη που αποφάσισε η προηγούμενη δημοτική αρχή των 10 παιδικών χαρών που ήταν στο Φιλόδημο. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει, νομίζω το 20 το αποφάσισε αυτό, αυτή τη στιγμή έχω τον Ιούνιο του 20, έχουμε φτάσει να έχουμε 3 παιδικές χαρές κατασκευασμένες, χωρίς να έχουν πάρει όλες επίσημη πιστοποίηση.
Θέσαμε και άλλα ζητήματα έργου, όπως ο βιολογικός της Νότιας Πόλης, ακόμα από το Φλεβάρι του 20, όπως η εξέλιξη του κολυμβητηρίου, του έργου του κολυμβητηρίου. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι μέχρι τώρα είναι έργα που κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε. Τα έργα θέλουν χρόνο, αλλά αυτός ο χρόνος έχει και ένα όριο. Έτοιμα προς δημοπράτηση έργα δεν μπορεί να δημοπρατούνται 3 χρόνια, την 4η χρονιά της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Με όποιες δυσκολίες, με όποια προβλήματα. Όλοι οι Δήμοι έτσι λειτουργούν. Θέσαμε λοιπόν ζητήματα του βιολογικού της Νότιας Πόλης, του κολυμβητηρίου, που για μεγάλα διαστήματα, που ξεκίνησε επιτέλους πρέπει να το πούμε, αλλά που δυστυχώς εξαιτίας της καθυστέρησης της πληρωμής του εργολάβου, για μεγάλα διαστήματα σταματάνε οι εργασίες και φτάνουμε στο παραπέντε να απειλεί ο εργολάβος ότι θα παρατήσει το έργο και περιμένουμε να βρεθούν χρήματα για να πληρωθεί. Έχει γίνει φανερό το τελευταίο διάστημα η έλλειψη ρευστού στην τοπική αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα πάρα πολλά έργα να μην προχωράνε γιατί καθυστερούν να έρθουν τα χρήματα και να πληρωθούν οι εργολάβοι. Και με δελτίο τύπου σας το είχα αναφέρει, αλλά σας το θυμίζω και τώρα, έχουμε πληρώσει 100 περίπου χιλιάδες ευρώ. Αυτά είναι χιλιάδες ευρώ. Επειδή η πετιότητη του Δήμου, δικαιολογίες μπορεί να υπάρχουν πολλές, αλλά ο νόμος λέει ότι αν φταίει αυτός που είναι κύριος του έργου, πληρώνει. Η πετιότητη λοιπόν του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, περίπου 100.000 ευρώ πληρώθηκαν χωρίς να κάνει τίποτα ο εργολάβος. Επειδή δηλαδή δεν έκανε τίποτα, επειδή έφυγε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα χρήματα, σε μια τέτοια οικονομική στενότητα, πόσο, να μην το πω εγκληματικό, να το πω μια άλλη λέξη, ας πούμε, πιο ήπια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απαράδεκτο να χάνονται τα χρήματα γι' αυτό το λόγο. Τοποθετηθήκαμε πάρα πολλές φορές για την κοροϊδία που υποστήκαμε ως κοινωνία από υποσχέσεις, από εκατομμύρια χρήματα που κυκλοφορούσανε, πότε τα μοίραζε η Ευρώπη, να σας θυμίσω την Beate Gmeinder, η οποία μας μοίρασε 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε, με τα οποία θα γινότανε το παλιό κολυμβητήριο, θα επισκευαζότανε ο Άγιος Θεράποντας και η Πλάς δυτική. Δεν τα είδε κανείς αυτά. Τοποθετηθήκαμε απέναντι στις αλλαγές που έφερε η Δημοτική Αρχή στο Master Plan, με την αιμονή της να παραμείνει μέσα στο χώρο το παλιό κολυμβητήριο και με διάφορες άλλες αλλαγές που έγιναν, είχαμε κάνει μια πολύ αναλυτική τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε ως αποτέλεσμα μια σοβαρή καθυστέρηση αυτού του έργου. Σας θυμίζω και σπατάλη χρημάτων. Σας θυμίζω ότι στη σύσκεψη αυτή ο κ. Κύλης μας δήλωσε ότι τον Ιούνιο θα μπουν οι μπουλντόζες. Ελπίζουμε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και ας μην είναι και ο Ιούνιος που μας πέρασε. Τοποθετηθήκαμε επίσης κριτικά απέναντι στην κατάργηση του φιλόδημου σαν χρηματοδοτικού εργαλείου, γιατί για μας ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, ευέλικτο, και δεν είναι τυχαίο ότι έργα που είχαν ενταχθεί στο φιλόδημο, αν δείτε στην πλειοψηφία τους τα έργα που προχώρησαν, σε ένα βαθμό είναι τα έργα που είχαν ενταχθεί στο φιλόδημο. Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων σε μεγάλο βαθμό έχει ενταχθεί στο φιλόδημο και ίσως είναι μια ομάδα έργων αυτή ακριβώς η αναβάθμιση που έχει πάει καλύτερα όλο αυτό το διάστημα. Εκφράσαμε από την αρχή τον προβληματισμό μας και την επιφύλαξή μας για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Αντώνη Τρίτσι, το οποίο φαινόταν από την αρχή, όχι με δική μας εκτίμηση, με εκτίμηση της ΣΚΕΔΕ και του Προέδρου της ΣΚΕΔΕ και των τοποθετήσεων που έκαναν στα συνέδριά τους και στις συναντήσεις τους, ότι θα είναι ένα εργαλείο που θα έχει περισσότερη γραφειοκρατία, θα δυσκολεύει περισσότερο. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, αλλά αξίζει να το πούμε και σήμερα,
Ενώ θα έπρεπε, και εμείς για τον Τρίτσι θέλω να σας πω ότι τοποθετηθήκαμε από τον Νοέμβριο του 20, μόλις ακριβώς βγήκε, και καταθέσαμε και πρόταση για το ποια έργα θέλουμε να συμπεριλάβει η Δημοτική Αρχή σε αυτό το, χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν συμφώνησε με τη δική μας πρόταση η Δημοτική Αρχή. Εμείς ζητούσαμε, ας πούμε, την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος της πόλης μας και του Δήμου μας. Ένα κτηριακό απόθεμα πολύ σημαντικό, με σπίτια πολύ εμβληματικά, που φέρνουν τη δική τους ιστορία, που αξίζει να διασωθούν, να γίνουν κέντρα πολιτισμού, να γίνουν... μιλήσαμε ότι κάπου πρέπει να στεγαστεί σε αυτά τα κτίρια μια σύγχρονη πινακοθήκη, στο νησί μας, και πολλά άλλα θέματα που βάλαμε. Δεν επέλεξαν άλλα έργα. Είναι δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να κάνει τις δικές της επιλογές. Μέσα σε αυτό το κτηριακό απόθεμα για μας ήταν πολύ σημαντικό, γιατί εντάσσονταν και τα σχολεία, δηλαδή θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι επισκευές και σε όλα τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε κάποια έργα, υπέβαλε ένα σημαντικό αριθμό, υπερβαίνοντας και το ποσό που εδικαιούτο. Ποιο είναι όμως το ζήτημα το σημαντικό σε αυτή την ιστορία? Ότι ο Τρίτσις, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσις, έχει κολλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η ίδια η ΚΕΔΕ έκανε συνεδρίαση και δήλωσε ότι κινδυνεύουν για ένταξη πάρα πολλά έργα και ότι θα ενταχθεί μικρός αριθμός έργων, επειδή δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το κράτος συμμετοχή όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Εμείς από τα 14, από τα 16, αν δεν κάνω λάθος, έργα που υποβάλαμε, μαζί με την ΔΕΙΑΛ, όχι μόνο ως Δήμος, έχουμε εντάξει αυτή τη στιγμή τα 8. Και η εκτίμησή μου είναι ότι εκεί θα μείνουμε. Αυτό είναι μια πολύ άσχημη προοπτική και εξέλιξη, γιατί έχουμε παραλάβει πάρα πολλά έργα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και θα προχωρήσουμε με πολύ λιγότερα έργα ενταγμένα σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων του Δήμου. Ζητήματα που αφορούσαν τις προσλήψεις, θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι όταν είχε μπει το ζήτημα για τους διμηνίτες, για την πρόσληψη των ανθρώπων που δουλεύουν μόνο 2 μήνες, είχαμε βάλει το ζήτημα του με ποια κριτήρια προσλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι, του πού δουλεύουν, γιατί η πρόσληψη αυτών των ανθρώπων έπρεπε να γίνεται από τα ανταποδοτικά του Δήμου, άρα δεν μπορούσαν να δουλεύουν πουθενά αλλού παρά μόνο στην καθαριότητα. Είχαμε σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων όταν καταγγείλαμε την προσπάθεια της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου, που γίνεται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα και μάλιστα τελευταία γίνεται σημαντική προσπάθεια και μέσα από τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου, ο οποίος έχει συσταθεί υποτίθεται για να τρέχει πιο γρήγορα διάφορα έργα, γίνεται μια προσπάθεια και περνάνε στον αναπτυξιακό οργανισμό έργα τα οποία αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορεί να τα κάνει η τεχνική υπηρεσία. Έχουμε προσφύγει στην ΑΔΑ μετά την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να περάσει 6 έργα στον αναπτυξιακό οργανισμό χωρίς αιτιολόγηση για το κάθε έργο από την τεχνική υπηρεσία, κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φεύγει ένα έργο από το Δήμο και να πηγαίνει στον αναπτυξιακό οργανισμό. Χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση από την τεχνική υπηρεσία. Εμείς σε επικοινωνία που κάναμε με την τεχνική υπηρεσία, ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας μας είπε ότι δεν ήξερε καν ότι το θέμα αυτό θα συζητιόταν στην Οικονομική Επιτροπή. Μετά από αυτό προσφύγαμε και περιμένουμε, όχι γιατί θέλουμε να μην κάνει έργο ο αναπτυξιακός οργανισμός, όχι γιατί θέλουμε να καθυστερούμε, αλλά γιατί θέλουμε αυτά να γίνονται με τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος, έστω και αυτός ο νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, που δεν ήταν αυτός που κατά τη γνώμη μας έπρεπε να είναι, γιατί πάρα πολλά ζητήματα είναι πολύ χαλαρά, πάρα πολύ εύκολα γίνονται οι απευθείες αναθέσεις, δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα θέλαμε να υπάρχουν. Σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζόμενων γυναικών στην καθαριότητα και στα σχολεία, όταν εδώ και 2 χρόνια η κυβέρνηση, παρόλο που υπάρχει COVID, οδήγησε τις καθαρίστριες σε προσλήψεις 3 ώρων. 3 ώρες να δουλεύουν και να πληρώνονται, αντιλαμβάνεστε, με πολύ λιγότερα λεφτά. Στηρίξαμε τις γυναίκες εργαζόμενες στα σκουπίδια
Όταν κατήγγειλαν μπούλινγκ και σεξουαλική παρενόχληση, σταθήκαμε στο πλευρό τους και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε. Στηρίξαμε και διαμαρτυρηθήκαμε όταν η υπηρεσία αυτεπιστασίας μας έγινε αντιληπτό ότι αποξυλωνόταν από προσωπικό, γιατί θεωρούμε ότι αυτή ακριβώς η υπηρεσία της αυτεπιστασίας που κάνει τις μικρές δουλειές είναι αυτή που είναι πολύ σημαντική, πολύ πολύτιμη, που κάνει γρήγορα, τρέχει γρήγορα ζητήματα που είναι αναγκαία και που βάζει φρένο στο δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε προσωπικό, απευθείας ανάθεση. Η ενίσχυση αυτής της εταιρείας είναι αυτή που κατά τη γνώμη μας με προσωπικό θα εμποδίσει την ευκολία των απευθείων αναθέσεων, που βέβαια πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα, τα χρόνια του COVID, γινόταν στο όνομα του COVID, όλες πάρα πολλές απευθείες αναθέσεις στο όνομα του COVID, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, και αυτό δεν γινόταν εδώ, γινόταν σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό και η ενιαία αρχή πάρα πολλές φορές έβαλε ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επεσήμανε την υπερβολή και την κατάχρηση που γίνεται στην Ελλάδα. Σταθήκαμε στο πλευρό των κοινωνικών ομάδων. Βάλαμε πολύ έντονα το ζήτημα του κτηματολογίου, το βάλαμε και για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στον τύπο. Αναφερθήκαμε για το ζήτημα στον τύπο. Ζητήσαμε να αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ τους ελαιοπαραγωγούς μας για τις απώλειες που είχαν στον καρπό. Ζητήσαμε παρεμβάσεις άμεσες και έγκαιρες από την πολιτική προστασία για την προστασία των δασών μας, γιατί αρκετές φορές, αρχές Ιουλίου, ακόμα το ζήτημα ήταν για συζήτηση. Κάναμε παρέμβαση για τη διαχείριση των σκουπιδιών όταν αυτά στη χωματερή που έχουμε εδώ παρέμεναν εκτός στην επιφάνεια, κάτι που απαγορεύεται και εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Βάλαμε ζήτημα για την ενίσχυση με απειγνιδωτές των χώρων άθλησης που ανήκουν στο Δήμο. Κάναμε παρεμβάσεις όταν καθυστερούσαν τα τρόφιμα των άπορων συμπολιτών μας, τα λεγόμενα ΤΕΒΑ. Ζητήσαμε μέτρα στήριξης και προστασίας των σχολείων την περίοδο που υπήρχε σε μεγάλη ένταση ο COVID. Κάναμε παρέμβαση και βάλαμε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά της βίας των γυναικών, όταν πολύ έντονα συζητιόταν σε όλη την Ελλάδα το ζήτημα των γυναικοκτονιών, το οποίο βέβαια δεν σταμάτησε να συζητιέται και δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στηρίξαμε με ψήφισμά μας τους δημοσιογράφους του νησιού μας όταν αυτοί έγιναν αντικείμενο επίθεσης από γνωστά φασιστοειδή. Καταγγείλαμε, στηρίξαμε τις θυλάζουσες μητέρες όταν ο κύριος Τσακίρης, και δεν τα ξεχνάμε αυτά, τις θεώρησε ότι δεν ταιριάζουν, θεώρησε ότι δεν ταιριάζουν με το ήθος του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου. Βάλαμε το ζήτημα της ΔΕΔΑΠΑΛ πάρα πολύ νωρίς, ακόμα από τις 24 Τετάρτου το 20, και θα παρακολουθήσατε τελευταία την τοποθέτησή μας, την πολύ συγκεκριμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά ακούσαμε, αντί να ακούσουμε μία συγγνώμη από την Δημοτική Αρχή, ακούσαμε σε μέσο του νησιού μας ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό, δεν είναι και το πιο σημαντικό ζήτημα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν χωρίς συμβάσεις, σιγά το πράγμα. Και δεν ήταν και πολλοί, ήταν 1, 2, 9, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί το να αποδεχόμαστε ως κανονικότητα μια τέτοια κατάσταση ακουμπάει στο DNA των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε και τέτοια ζητήματα, παραδίδουμε τους εργαζόμενους έρμεο όχι μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και στη δημόσια. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαστε παρόντες σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούσαν το προσφυγικό. Στηρίξαμε την κοινωνία της Μυτιλήνης από το πρώτο βράδυ εκείνο στο λιμάνι. Ήμασταν εκεί όταν έγινε η απόβαση των ΜΑΤ και να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ήμασταν στην Καράβα, ήμασταν στο Διαβολόρεμα, ήμασταν σε όλες τις μάχες που δόθηκαν για τη Βάστρια. Προκαλέσαμε 3 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μαζεύοντας υπογραφές σύμφωνα με τον νόμο,
για να γίνει συνεδρίαση για το προσφυγικό και βέβαια ξέρετε ότι και στις δύο περιπτώσεις πέρασε οριακά η απόφαση με την ψήφο του Προέδρου και με την εξαφάνιση στη δεύτερη φορά ενός Δημοτικού Συμβούλου. Σταθήκαμε, θυμόσαστε βέβαια και εκείνη την περιβόητη αποχή της Δημοτικής Παράταξης που έχει την πλειοψηφία, της Δημοτικής Αρχής, από την τρίτη συνεδρίαση που πάλι προκαλέσαμε με βάση τον νόμο συγκεντρώνοντας υπογραφές. Δεν ήρθαν, το θυμόσαστε πως δεν ήρθαν, γιατί σε εκείνη πραγματικά τη συνεδρίαση δεν θα έφτανε η διπλή ψήφος του Προέδρου, ούτε και θα μπορούσαν να εξαφανίσουν πολλούς συμβούλους. Κρατήσαμε όμως και επικοδομητική στάση σε πάρα πολλά θέματα, εκεί που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε. Πολύ νωρίς, 17 Εβδόμου του 20, καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τον πολιτισμό. Τις προτάσεις μας γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, οι στολισμοί, οι επετειακές εκδηλώσεις, δεν είναι μόνο το λεσβιακό καλοκαίρι, αυτές είναι κάποιες εκδηλώσεις. Το τι είναι όμως πολιτισμός στο νησί μας, το ποια πρέπει να είναι χαρακτηριστικά του πολιτισμού στο νησί μας, για μας είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εμείς από την αρχή το είπαμε, το ζητήσαμε από τον κύριο Τσακίρη, του κάναμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, είπαμε ότι πρέπει να κάτσουμε αναδημοτική ενότητα και να δούμε η κάθε δημοτική ενότητα ποια πολιτιστική ταυτότητα πρέπει να έχει, τι πρέπει να αναδείξει. Να κάνουμε μια μελέτη πάνω σε αυτό, σε συνεργασία με τις κοινότητες και με τους πολιτιστικούς συλλόγους της κάθε περιοχής και να στοχεύουμε από εδώ και πέρα πολύ συγκεκριμένα σε ένα τουριστικό προϊόν που θα είναι επώνυμο, που θα λέει στην Αγιά σου πάμε για το δάσος της Καστανιάς και για τα πύληνα, στο Νεμβεργέτουλα πάμε για τα Σίκα, στη Μυτιλίνη πάμε γιατί η Μυτιλίνη έχει πάρα πολλά στοιχεία πολιτισμού που αφορούν την αρχαία Ελλάδα, τη Βυζαντινή Ελλάδα, την επαφή μας με τα απέναντι παράλια, ότι πρέπει να αναδείξουμε όλους αυτούς τους χώρους, όλα αυτά τα μνημεία, να δημιουργήσουμε ιστορικούς περιπάτους μέσα στην πόλη μας, να αναδείξουμε τους ζωγράφους μας, όλα εκείνα τα ευρήματα, τα πολύτιμα που έχουμε στην πόλη μας. Η άποψή μας λοιπόν ήταν ότι πρέπει να πάμε συγκροτημένα για το τι είναι πολιτισμός. Δεν πρέπει ευκαιριακά να στείλουμε πανηγυράκια. 4.000 η ανάθεση για τούτο, 5.000 εκείνος ο σύλλογος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, να δίνεις λεφτά στους συλλόγους και τον πολιτισμό. Αλλά λεφτά για να γίνεται στοχευμένη δουλειά, για να υπηρετείται στοχευμένο το τουριστικό προϊόν του τόπου μας, το οποίο είναι μοναδικό και πρέπει κάποτε να το εξάγουμε με σοβαρότητα. Επισκεφτήκαμε την κυρία τη Δήμητρα, την Αλεξανδρή, την κυρία Αλεξανδρή και ζητήσαμε, δεν είναι σωστό το απαιτήσαμε, γιατί δεν αρνήθηκε, ζητήσαμε επιτέλους να συγκροτηθεί στο Δήμο η Επιτροπή Ισότητας. Δώσαμε στην κυρία Αντιδήμαρχο βοηθητικό υλικό και στη συνεργασία προχωρήσαμε στην συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας, η οποία δυστυχώς έχει κάνει μικρά βηματάκια, αλλά είμαστε στη διάθεση της κυρίας Αλεξανδρή να βοηθήσουμε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε μια εποχή που η γυναίκα δέχεται επίθεση σε όλους τους χώρους, μέσα στο σπίτι της, στην εργασία της, στην κοινωνία, θα πρέπει να είμαστε πολύ έτοιμοι και πολύ ευαισθητοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Προκαλέσαμε εμείς τη σύσκεψη για τα βράχια του Πλωμαρίου. 5 μήνες η Δημοτική Αρχή κολλησιεργούσε από τον έναν στον άλλον. Προκαλέσαμε σύσκεψη, από την οποία σύσκεψη βγήκε η απόφαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας εγγράφως για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κινητικότητα, μια διαδικασία που βρίσκεται σε διαβούλευση. Καταθέσαμε προτάσεις για αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και πολύ νωρίς, όπως σας είπα, καταθέσαμε όλα αυτά, είναι δημοσιευμένα, καταθέσαμε πολύ νωρίς
τις προτάσεις μας για τα έργα για τα οποία κατά την άποψή μας έπρεπε να βρίσκονται σε προτεραιότητα για χρηματοδότηση. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα να δουλεύουμε στην κατεύθυνση αυτή. Θα συνεχίσουμε επικοδομητικά να συζητάμε, να πιέζουμε ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν όσα μπορούν να προχωρήσουν. Γιατί πια έχει μείνει ένας χρόνος. Θα συνεχίσουμε να είμαστε κριτικοί απέναντι σε εκείνα τα ζητήματα που θεωρούμε ότι δεν βρίσκονται στα πλαίσια της νομιμότητας. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε οτιδήποτε φέρνει σε κίνδυνο την εξέλιξη των έργων και οτιδήποτε στερεί από την πόλη μας τη δυνατότητα και από το Δήμο μας τη δυνατότητα να κάνει ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν μας αξίζει η κατάσταση την οποία ζούμε. Δεν θέλω να πω παραπάνω, πιστεύω ότι θα κάνετε ερωτήσεις, θέλω όμως να πω, σκεφτείτε, 3 χρόνια Δημοτικής Αρχής, κλείστε τα μάτια και ξανανοίξτε τα. Τι καινούριο βλέπετε? Το ποδηλατόδρομο. Άλλο? Και τις 3 παιδικές χαρές. Άλλο? Τι άλλαξε? Από εκεί που περνάτε, από εκεί που ζείτε. Τα παρτέρια στην Προκυμαία και ο χώρος του Πρασίνου είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν υπάρχει πόλη που να είναι σε αυτό το χάλι σε όλη την Ελλάδα. Μόνο εμείς έχουμε πρόβλημα προσωπικού. Και τι έκανε ο Δήμος για το προσωπικό? Σε πόσες διαμαρτυρίες σας κάλεσε ο Δήμος, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, να πάτε? Πόσες κινητοποιήσεις έκανε ο Δήμος για το προσωπικό που δεν υπάρχει? Οι φωτογραφίες με τους υπουργούς και οι αναρτήσεις στο Facebook. Δείτε με, πήγα και μίλησα με τον υπουργό και τον κατάφερα. Δεν έφεραν αποτέλεσμα. Είμαστε χωρίς προσωπικό. Οι υπηρεσίες του Δήμου υποφέρουν. Υπάρχει έλλειψη πάνω από το μισό του απαιτούμενου προσωπικού. Όμως καμιά διαμαρτυρία. Και εδώ θα το πω και από το Σύλλογο των Εργαζομένων. Θα έπρεπε να έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Είμαστε ένας Δήμος από διάσπαση και προηγούμαστε, δικαιούμαστε επιπλέον προσωπικό. Και δεν έχουμε πάρει τίποτα. Ούτε καν τα κοινοφελή προγράμματα που βγαίνουν δεν είναι στοχευμένα στο να υπηρετήσουν τα κενά που δημιουργούνται στο Δήμο. Που θα μπορούσε να γίνεται αυτό σε συνεννόηση. Τι άλλαξε λοιπόν? Μακέτες είδαμε πολλές και είναι πολύ χρήσιμες. Έτσι ονειρευόμαστε τον τόπο μας, όπως τον έχουν οι μακέτες. Μπορεί να διαφωνούμε λίγο και να θέλουμε κάπως διαφορετικά, αλλά ακόμα περιμένουμε να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεκινήσουν και θα πιέσουμε όσο μπορούμε. Αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από μια δημοτική αρχή που μπαίνοντας στο 4ο χρόνο της θητείας της δεν έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο στα έργα και επίσης δεν έχει στα έργα που παρέλαβε και επίσης δεν έχει να επιδείξει σημαντικό αριθμό ένταξης νέων έργων που υπηρετούν ποιο σκοπό, ποιο προγραμματισμό, ποιο όραμα θα θέλαμε κάποια στιγμή να μας πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη που σας κούρασα, αλλά ήταν 3 χρόνια. Και είμαι στη διάθεσή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Έλα, Μυρσίνη. Πράγματι, μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια ήταν πάρα πολλά έτσι που έχουν να συμβεί. Παραλείψατε να πείτε τις επιθέσεις που πετύχατε και σαν να... Ναι, το ξέχασα αυτό. Σωστά. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λες, Μυρσίνη. Εναντίον σε οποιαδήποτε πρόταση κατατίθετο, λες και υπήρχε κάποια αιμονή στην προτάσεις. Αλλά θα ήθελα επιπλέον να μας πείτε, επειδή μένει ένας χρόνος και είναι προεκλογικός χρόνος, εάν έχετε καταλήξει και αν έχετε αποφασίσει πώς θα πορευτείτε. Ωραία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, στην αρχή ήταν έκπληξη και για μας αυτό. Μάλιστα, κάποια, από ένα σημείο και μετά άρχισαμε να γελάμε, γιατί όποιος μίλαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Κίταλης φώναζε «Επιτέλους, κυρία Χιωτέλη, πια, επιτέλους, κυρία Χιωτέλη», και έλεγα «Δεν μίλησα». Αλλά... ναι, πέρα από το αστείο πραγματικά, ήταν πολλές οι φορές που έπρεπε να σφίγγουμε το στομάχι μας για να μην απαντήσουμε ανάλογα και να μην εκνευριστούμε.
Κυρία Τζινέλη, Μυρσίνη, τώρα σε είπα, σε λέω ξανά κυρία Τζινέλη, δεν πειράζει, θεωρώ ότι ενοχλούσαμε. Και ενοχλούσαμε γιατί εμείς ήμασταν μια ομάδα νέων δημοτικών συμβούλων, δεν είχαμε αυτοδιοικητική εμπειρία και αυτό μας έκανε να διαβάζουμε πολύ και να προσπαθούμε πολύ, γιατί δεν νιώθαμε τη σιγουριά ότι μπορούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να είμαστε επαρκείς. Και αυτό μας έκανε να είμαστε πάρα πολύ μελετηροί και να κάνουμε πολλή δουλειά πριν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν περίμεναν λοιπόν από εμάς να τους βάζουμε ζητήματα που είχαν θέματα με τους νόμους για τα λάθη που κάνανε, να ελέγχουμε πώς πληρώθηκαν οι κορνίζες, ας πούμε, πώς πληρώθηκε η διαφημιστική δαπάνη για τον COVID τον Φεβρουάριο και ήρθε η μελέτη τον Ιούνιο αφού είχε πληρωθεί. Δεν τα περίμεναν όλα αυτά τα πράγματα και αρχίσαμε να τους εκνευρίζουμε. Και επειδή δεν θέλω να δείξω μια, ας πούμε, αυταρέσκεια παραπάνω, αλλά πολλές φορές μας είπατε κι εσείς ότι σηκώσαμε το ρόλο της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω πως το κάναμε. Το κάναμε πολύ συνειδητά, με πολλή δουλειά, με πολλή προσπάθεια. Και αυτό τους εκνεύριζε. Εκνεύριζε και τον κύριο Χατζηγιάννη, εκνεύριζε και τον κύριο Κίτελη. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε την επόμενη περίοδο. Θα είμαστε εντελώς ειλικρινείς. Εμείς πολύ νωρίς δηλώσαμε ότι υπήρξε κάτι που μάθαμε αυτά τα 3 χρόνια μέσα στην αυτοδιοίκηση και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάθαμε ότι όλοι οι δημοτικές αρχές και οι άνθρωποι που ήταν όλο αυτό το διάστημα και πρόσφεραν, εγώ δεν λέω ότι δεν πρόσφεραν, και συμμετείχαν με τη λογική και την αντίληψη που έχουν για το πώς λειτουργούν τα αυτοδιοικητικά πράγματα, δηλαδή με το σου δίνω μια δουλειά για να μου δώσεις 10 ψήφους, με το χρειάζομαι 5 μαραγκούς, ας πούμε, για να κάνουν δουλειά και οι μαραγκοί είναι 50, αλλά φωνάζω πάντα τους 5. Νόμιμα τους φωνάζω. Εντάξει, γιατί υπάρχουν απευθείας αναθέσεις για μικρά ποσά που γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Έχουν δημιουργηθεί πολλές σχέσεις. Το πρώτο που αντιληφθήκαμε είναι αυτό. Το δεύτερο που αντιληφθήκαμε είναι ότι υπάρχει μια αγωνία των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης στα χωριά. Αν κοντραριστείς με τον Δήμαρχο, έτσι όπως είναι δομημένο το νομικό πλαίσιο, κυρίως το καινούριο, αλλά και τούτο που υπάρχει, από τη στιγμή που καταργήθηκε ο Κλεισθένης και δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν τις 30.000 στο ταμείο και τα 5 έργα που θέλουν να κάνουν και πρέπει να παρακαλέσουν τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, τα έργα που επέλεξαν να τα δεχτεί, να τα βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα και δεν φταίει να τα δεχτεί, να τα προωθήσει. Μετά αρχίζει ο δεύτερος αγώνας. Βάλαμε όλες τις κοινότητες από 5 έργα, το δικό μου θα γίνει, όχι το δικό μου θα γίνει, όχι το δικό μου θα γίνει. Τρέχουν όλη μέρα οι άνθρωποι. Όλες αυτές οι σχέσεις δεν είναι εύκολες, ούτε είναι να κατηγορείς κανέναν γι' αυτό. Θέλουν, δεν τρέχουν για να κάνουν κάτι στο σπίτι τους, για το χωριό τους τρέχουν. Όμως όλες αυτές οι σχέσεις και οι άνθρωποι που δουλεύουν επίσης, δουλειά κάνουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν δουλεύουν και πρέπει και αυτοί να δουλέψουν. Δεν είναι εύκολο να διαραγούν. Πρέπει να αισθανθούν ασφάλεια οι πολίτες, ότι θα έχουν ισότιμη αντιμετώπιση. Ασφάλεια οι πρόεδροι, ότι θα έχουν δίκαιη αντιμετώπιση, ότι θα υπάρχει διαφάνεια στο τι κάνουμε και πότε το κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν εμάς μας οδήγησαν σε ένα συμπέρασμα. Για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πλέγμα σχέσεων που έχει δημιουργηθεί, όλη αυτή την αντίληψη που έχει δημιουργηθεί αυτά τα χρόνια, πρέπει όλοι οι άνθρωποι που δεν συμφωνούμε με αυτόν τον τρόπο κυβέρνησης των δημοτών μας, να συνεργαστούμε. Οι αυτοδιοικητικοί άνθρωποι που έχουμε κοινή αντίληψη, να συνεργαστούμε. Να συνεργαστούμε πάνω σε βασικές αρχές, πολύ συγκεκριμένες όμως, όχι θεωρητικές, να συμφωνήσουμε και από κοινού να κατεβούμε σαν αυτοδιοικητική παράταξη στις επόμενες εκλογές. Απ' την αρχή είπαμε ότι δεν θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να υπηρετήσουμε ένα τέτοιο πλατή σχήμα των δημοκρατικών, των προοδευτικών δυνάμεων,
ως επικεφαλής, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, δεν κρυβόμαστε, εγώ υπήρξα συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες, πριν από τις δημοτικές εκλογές. Άρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει με το χρώμα και την στόχευση που έχουν και την εικόνα που είχαν οι άνθρωποι για μένα και που έχουν μέχρι τώρα. Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορώ να εγγυηθώ την πλατύτητα ενός τέτοιου σχήματος. Εμείς όμως, επειδή θεωρούμε πολύ πιο σημαντικό την επιτυχία αυτού του σχήματος, είπαμε από την αρχή ότι είμαστε στη διάθεση μιας τέτοιας κίνησης με έναν επικεφαλής από έναν πιο κεντρό χώρο να κάνουμε μια σύμπραξη, μια παράταξη αυτοδιοικητική, να συμφωνήσουμε για τα ζητήματα που θεωρούμε σημαντικά, να τα προχωρήσουμε και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε η επόμενη δημοτική αρχή να είναι μια δημοτική αρχή που θα δώσει άλλον αέρα, άλλη κατεύθυνση στο Δήμο της Μυτιλήνης. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη από την αρχή, γιατί πολλά ακούγονται και όχι τυχαία, προβοκατόρικα θα τα πω εγώ, σε αυτή τη συμπαράταξη, τη σύμπλευση, τη συνεργασία δεν χωράνε ούτε με αποχρώσεις ενδείξεις ακροδεξιοί άνθρωποι που φέρουν αυτή την αντίληψη στα λόγια και στις πράξεις. Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι από όλους τους πολιτικούς χώρους, μπορεί να είναι και από τη Νέα Δημοκρατία άνθρωποι που ψηφίζουν πολιτικά, εννοώ Νέα Δημοκρατία, αλλά που η αντίληψή τους, η αυτοδιοικητική, ταιριάζει με τη δική μας στο μεγαλύτερο βαθμό. Το τι θα ψηφίσει ο καθένας στις κάλπες, έχουμε βουλευτικές εκλογές. Όμως η στράτευση αυτοδιοικητική είναι άλλο πράγμα. Και αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να συμπληρώσω κάτι, όχι στο πρώτο σκέλος, ότι σε αυτά τα 3 χρόνια δεν είμαστε μόνο εμείς οι 4 που βλέπετε, αλλά η παράταξη λειτουργούσε κάθε φορά που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, μαζευόμασταν και κουβεντιάζαμε τα θέματα, είχαμε τη βοήθεια όλων σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί η αλήθεια 4 άνθρωποι τι να κάνουν. Είχαμε τη δύναμη της παράταξης και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι πάλι σε αυτό, ότι πάρα πολλές φορές εγώ που έχω αναπτύξει λίγο την παρατήρηση, έβλεπα όλους τους δημοτικούς συμβούλους όταν μιλούσε η Ερυφύλη, ότι την άκουγαν για να μάθουν. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ανοίγουν τα κοιτάπια να διαβάσουν τα θέματα όλοι πριν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς το κάνουμε. Και το πιο σημαντικό πεδίο πια, το ξέρετε, είναι η Οικονομική Επιτροπή, έτσι. Στην Οικονομική Επιτροπή περνάνε πάρα πολλά ζητήματα. Από η Οικονομική Επιτροπή είναι 9 άτομα. Με μεγάλη αγωνία κάθε φορά βρίσκουμε τον 5ο για να κάνουμε παρτία και πάρτε τα πρακτικά, δημοσιεύονται παρόντες, απόντες. Μόλις βρούμε τον 5ο λέμε, όπα, αρχίζουμε, ωραία, πάμε. Και περνάνε θέματα με 3 ψήφους. Με 4 ψήφους. Ας πούμε, αυτό που σας είπα για τον αναπτυξιακό οργανισμό, ότι 6 έργα φεύγουν από το Δήμο και πάνε στον αναπτυξιακό οργανισμό χωρίς έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας, αιτιολόγηση, χωρίς αιτιολόγηση, πέρασε με 4 ψήφους. Και επίσης, αυτή είναι η λειτουργία. Και ένα θέμα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στο τελευταίο, στο πρώτο τελευταίο, περιμέναμε, είχαν φύγει, είχαν έρθει, υπήρχε απαρτία, έφυγαν και περιμέναμε και κολυσιαργούσαμε. Να έρθουν για να καταψηφίσουν. Ναι, να έρθουν να τηλεφωνηθούν, να έρθουν για να προχωρήσουμε. Ήταν δηλαδή μετά ανέκδοτο. Λέγαμε, παιδιά, έχετε απαρτία, ας συνεχίσουμε. Σταματήστε την περίπτωση. Κάποιες φορές δηλαδή θέλει και μια σοβαρότητα από όλους μας για να μην ευτελίζουμε εκείνα τα όργανα, τα δημοκρατικά που εκλέγονται από το λαό και που έχουν πολύ σοβαρό έργο να επιτελέσουν. Έλα, πράσου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όπως είπατε, στηριχθήκατε τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβάλλατε εσείς να συμμετέχουν επίσης και στελέχη, μην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Εσείς σε αυτά τα οποία περιγράψατε πριν
δείχνει ως χαρακτηριστικά μιας υποψηφιότητας. Θα περιμένετε την ανακοίνωση του υποψηφίου από το ΣΥΡΙΖΑ ή θα κινηθείτε αυτόνομα και αυτοδιοικητικά, σύμφωνα με τα όσα θα πούμε μετά με τις παραδείξεις σας? Ευελπιστούμε και πιστεύουμε, επειδή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πλατιά ψηφοδέλτια, τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια, είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ όχι τώρα, από το προηγούμενο συνέδριο. Πάντα, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα πίστευε ότι οι συνεργασίες στην κοινωνία μέσα είναι αυτές που προωθούν και τις ιδέες του. Πιστεύουμε και περιμένουμε ότι δεν έχει κανένα λόγο σήμερα ένα κόμμα, μια οργάνωση μιας περιοχής, από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο πλατή σχήμα, το οποίο, να πούμε, ότι ικανοποιεί τις βασικές αρχές του, έτσι, γιατί προφανώς και εμείς δεν πάμε με λευκή επιταγή, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θα πάμε να φτιάξουμε, γιατί αν δεν συμφωνούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί σε αυτό, νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να μην συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι η θέση που ψηφίστηκε η δική του, του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Έχετε επίσης καθόλου σε επαφή με την ομαρχή του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι εσείς δεν συμμετέχετε? Εγώ όχι. Εγώ όχι, γιατί δεν συμμετέχω. Ξέρετε ότι δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Άσχετα αν βλέπω τους συντρόφους μου και μιλάω με αυτούς. Δεν συμμετέχω στη οργανωτική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο νησί και δεν έχω καμία επίσημη συνομιλία, όχι. Από άλλες πολιτικές δυνάμεις ή προσωπικότητες είχατε καμία ανταπόκριση σε αυτές τις ασκητές? Γίνονται συζητήσεις ξενοφόντα, μας πιάνουν άνθρωποι, αλήθεια είναι αυτό. Όμως εμείς ό,τι αποφασίσουμε θα το αποφασίσουμε ως παράταξη. Θα κάνουμε μια συζήτηση όμως αφού ανακοινωθούν υποψηφιότητες, δηλαδή δεν έχει νόημα να κάνεις συζήτηση πριν ανακοινωθούν υποψηφιότητες. Όταν κάποιος ανακοινώσει υποψηφιότητα και θέλει τη συνεργασία μας, θα ανοίξουμε να δούμε τι θέλει να την κάνει αυτή τη συνεργασία ακριβώς, πού να την πάει και αν συμφωνούμε δεν έχουμε κανέναν εγωισμό, καμία ανασφάλεια να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αφού πρώτα βέβαια συζητήσουμε, ξαναλέω, με όλη την παράταξη, γιατί εμείς έτσι συγκροτηθήκαμε, έτσι πορευτήκαμε, έτσι θα συνεχίσουμε.